Με το ευχέλαιο του 2013, που από εκεί, αγαπητοί μου χριστιανοί, φίλοι μου, ξεκίνησε όλη αυτή η λειτουργία, το να δίνουμε μπουκαλάκια με το λάδι του ευχελαίου του 2013. Βγήκε που βγήκε, το Άγιο Φως μέσα στο τραπέζι, το είδατε όλοι, υπάρχουν και βίντεο, φωτογραφίες, που ήταν τόσος πολλής κόσμος και εκείνη τη στιγμή αυτό το οποίο ζήσαμε το 2013, ποτέ στη ζωή μου δεν το έζησα αυτό. Ξέρετε οι περισσότεροι ότι εκείνη τη στιγμή που έριχνα το τίμιο ξύλο μέσα στο λάδι και άναβα τη φυτιλήθρα από το καντήλι του Χριστού, εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μία βοή σε όλη την εκκλησία, έτσι μια δυνατή βοή, αφού όσοι ήταν και στο ψαλτήρι στο ένα και στο άλλο ακούστηκε αυτή η βοή, και εκείνη τη στιγμή λαμπάδιασε ολόκληρο το τραπέζι που είχε το αλεύρι και το λάδι, το μπολ, το μεγάλο το λάδι, λαμπάδιασε και παρουσιαζόταν σε πολλές φλόγες, σαν ουράνιο τόξο, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, γαλάζιο. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου, θα το πω πιο αναλυτικά την Κυριακή πώς ακριβώς έγινε, της Μεγάλης Τετάρτης το Ευχέλαιο του 2013, όταν φορούσα το πετρακύλι και μόλις άναψε φωτιά, λέω Παναγία μου, λέω καήκαμε. Ο κόσμος άρχισε και έπαιρνε φωτογραφίες, γιατί έβλεπε δεν είναι δυνατόν το λάδι να πάρει φωτιά και η φωτιά να είναι αρκετά εκατοστά πάνω από το λάδι και να μην καίγεται το λάδι, να μην καίγεται τίποτα. Και εκείνη τη στιγμή αναμπούκωσα έτσι τα μανίκια μου, πήρα το ένα κουτάλι και άρχισα να κάνω κύκλους μέσα στο λάδι για να σβήσω, βλέπετε είναι καμιά φορά γκαγκά το κεφάλι μου, για να σβήσω τη φλόγα. Η φλόγα όμως δεν έσβηνε και κάποια στιγμή είδανε τα παιδιά και μου λέει ένα από τα παιδιά, «Πάτερ, καίγεστε». Λέω, «Πού καίγομαι». «Πάτερ, καίγεστε». Είχε αρπάξει το κόκκινο πετραχύλι που σταυρώνω, είχε αρπάξει όλο φωτιά το κόκκινο πετραχύλι και δεν κάηκε ούτε μία τρίχα. Όλο είχε πιάσει και ερχόταν μέχρι πάνω μου. Αυτό βέβαια ακόμα περισσότερο που πίστεψα ήταν ότι το χέρι μου είχε αρπάξει όλο φωτιά και δεν κάηκε ούτε μία τρίχα από το χέρι μου. Αφού το έκανα έτσι μετά και το κοιτάζανε και μου το παίρνανε το χέρι να δούνε, κάηκε το χέρι μου. Εγώ δεν είχα πάρει είδηση ότι είχε πάρει φωτιά το πετρακύλι και το χέρι μου. Και όμως αυτό μετά ρώτησε αυτό ήταν, μου λέει, ήταν ουράνιο φως, ουράνια φλόγα. Και αυτό λοιπόν το ευχέλαιο μετά ήθελε να το πάρει ο κόσμος και αυτό κάνει πάρα πολλά θαύματα, πολλές θεραπείες. Και η Μαργαρίτα που κάθεται στο βιβλιοπωλείο, μόνο βιβλίο έπρεπε, έχουμε πάρα πολλά τέτοια θαύματα, μας τα έχουν γράψει οι άνθρωποι που το παίρνουν και το πάνε το λαδάκι, το στέλνουν στην Αυστραλία, το στέλνουν Αμερική, ήρθαν σχολεία, έρχονται, ένα σχολείο μαζί της 150 μπουκαλάκια στην Αυστραλία. Να σας πω κάτι, έχουμε στείλει πάνω από 70-80 χιλιάδες, μπορεί και παραπάνω, και 100 χιλιάδες μπουκαλάκια σε όλο τον κόσμο, το οποίο βέβαια βγάζει μια πολύ όμορφη και άρρητη ευωδία, και αυτό θα ενωθεί μαζί με το λάδι αυτό που θα κάνουμε την Κυριακή, και έτσι θα ξέρετε όλοι ότι είναι και η φλόγα του 2013 αλλά και ο Τίμιος Σταυρός, που για πρώτη φορά στην ιστορία του, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, θα επιπλέψει στο λάδι για να δώσει και αυτός τη δικιά του μαρτυρία και τη δικιά του ευλογία, για να παίρνουμε όλοι από αυτό το λάδι, αφού θα έχει και το τίμιο ξύλο, να παίρνουμε και ποιος ξέρει, κάποια ασθένεια, κάποιος άνθρωπος με την πίστη τη δικιά μας, με την ευλογία του Τιμίου Σταυρού, θα γίνει αυτό το Άγιο Ευχέλαιο. Αυτά για την ώρα, μετά τη Θεία Λειτουργία θα έχει ωραίο γεύμα, ωραίο φαγητό, οπότε θα το απολαύσουμε μαζί με τους καφέδες και με όλα αυτά τα οποία θα έχει η Εκκλησία μας. Και βέβαια, όσοι και να γκρινιάζουν, είναι ο επίλογος αυτός, όσοι και να γκρινιάζουν, όσοι και να φωνάζουν, όσοι και να βρίζουν, όσοι και να συκοφαντούν, ένα πράγμα μένει στο τέλος, ότι αργά ή γρήγορα έρχονται στο ναό μας και βλέπουν η διεισόμαση όλα αυτά τα οποία γίνονται,
και γίνονται τι, οι καλύτεροι φίλοι. Γι' αυτό λοιπόν ελάτε όλοι στο ναό μας, ελάτε να προσκυνήσετε, ελάτε να σταυρωθείτε, ελάτε να πάρετε την ευχή του Τιμίου Σταυρού, ελάτε να δείτε κάτι το τελείως διαφορετικό, ελάτε να δείτε κάποιες παλιές εποχές και κάποιες νέες εποχές, ελάτε όλοι μαζί να γελάσουμε και όλοι να πούμε μία γλυκιά καλημέρα και μία γλυκιά καληνύχτα, να μας έχει ο Θεός καλά, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας.